είναι η πρώτη έρευνα που παίρνει για πρώτη φορά στοιχεία και μάλιστα σε μια μεγάλη έκταση από το 2009 μέχρι σήμερα του Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία, την Πολιτική Υγείας και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για τα νοσοκομεία της χώρας. Προσέξτε, στα χρόνια προ-κρίσεως, κρίσεως, μνημονιακής, μεταμνημονιακής, πανδημίας και τι έρχεται μετά την πανδημία. Είναι μια, ίσως η πρώτη έρευνα στο είδος της, εντυπωσιακή, πιάνει όλη τη χώρα και τι καταδεικνύει, πόσο υποστελεχωμένα είναι τα νοσοκομεία της χώρας, στα οποία κούμπησε όλη η Ελλάδα πάνω στην πανδημία και παρόλα αυτά, έτσι, οι μόνοι σπουδοί ήταν να γίνουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Αυτό. Τα άλλα όλα, σήμερα διαβάζω, έχουμε λήψεις σε 235 βασικά φάρμακα, λέει ο ΕΟΦ. Εάν σας πω τώρα ότι σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο, όπως το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, υπάρχουν λήψεις υλικών στοιχειωδών, όπως οι γάζες, τι θα πείτε? Λοιπόν, σήμερα θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα, διότι βγαίνουν πολύ σαφή συμπεράσματα. Και στη συχνότητα θα καλημερίσω τον κύριο Ηλία Κονδύλη, μετά από πολύ καιρό, έχουμε να τα πούμε μαζί του 4 χρόνια, αν θυμάμαι, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, πολιτικής υγείας, στο τμήμα ιατρικής στο Αριστοτέλειο και ένας από τους 2 βασικούς συντονιστές σε μία έρευνα που υπάρχει πληθώρα κόσμου στην οποία μετήχε στην έρευνα αυτή. Καλημέρα, κύριε Κονδύλη. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στις ακροάτριες και τους ακροατές. Κύριε Κονδύλη, είναι η πρώτη του είδους έρευνα με βάση το γεγονός ότι μέχρι τώρα στη χώρα στοιχεία βασικά ακτινογραφίας από τα μέσα του Εθνικού Συστήματος Υγείας πολύ αμφιβάλλω αν υπήρχαν. Ναι, θα σας πω, απόπειρες να καταγραφεί το ανθρώπινο δυναμικό, το γενομικό δυναμικό στο σύστημα υγείας της Ελλάδας έχουν υπάρξει κατ' επανάληψη στο παρελθόν. Το διαφορετικό αυτής της έρευνας είναι ότι επιχειρεί να χρησιμοποιήσει και χρησιμοποιεί αδημοσίευτα στοιχεία τα οποία δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, συγκρίνοντας διαφορετικές βάσεις δεδομένων τις οποίες τηρούμε στη χώρα και προσπαθώντας δια της διασταύρωσης των στοιχείων να βγάλει, να εξάγει κάποια βασικά συμπεράσματα. Αλλά αφού το επισημαίνετε, κύριε Σαχίνη, να το υπογραμμίσω, είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ενιαίο σύστημα καταγραφής του υγειονομικού προσωπικού στο σύστημα υγείας. Ο ιδιωτικός τομέας ήταν και παραμένει ένα μαύρο κουτί. Δεν γνωρίζουμε πώς οι εργαζόμενοι εργάζονται σε αυτό, όπως δεν γνωρίζουμε και πολλά άλλα πράγματα για τον ιδιωτικό τομέα, στοιχεία ποιοτικής αξιολόγησής του, τι ακριβώς υπηρεσίες παρέχει και ούτω καθεξής. Αλλά δεν υπάρχει και σαφής εικόνα για το πώς οι εργαζόμενοι εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ενδεικτικά και μόνο θα σας πω ότι στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήσαμε 2 διαφορετικές πηγές, τα στοιχεία δηλαδή της ΕΛΣΤΑΤ, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, και τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, και βρίσκουμε αποκλίσεις μεταξύ των βάσεων δεδομένων στο πώς οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή είναι στο ΕΣΥ της τάξης του 5-8%, δηλαδή ανάλογα με τη βάση δεδομένων και το έτος καταγραφής, απουσιάζουν 4-8.000 εργαζόμενοι από τη μία βάση στην άλλη. Είναι σοκαριστικά πράγματα. Πω. Τι λέτε, κύριε Κονδύλη, είναι απίστευτη η απόκληση αυτή. Δεν είναι αμεληταία. Θα σας πω. Το πρόβλημα δεν είναι. Όσοι εργαζόμαστε στο ερευνητικά, ασχολούμαστε με τα της υγείας στην Ελλάδα, διαπιστώνουμε μια κεφαλαιόδη αντίφαση, και αυτό συνδέεται και με τα σχόλιά σας που άκουσα πριν σε σχέση με το ατύχημα στα Τέμπη. Υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση. Η αντίφαση είναι ότι όταν το κράτος καλείται να καταγράψει βασικά υγειονομικά δεδομένα ή δεδομένα κοινωνικού ενδιαφέροντος, για παράδειγμα, ποια είναι η εμβολιαστική κάλυψη και ποιος είναι ο ρυθμός εμβολιασμού σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες όπως είναι οι πρόσφυγες, οι μετανάστες ή οι μετανάστες χωρίς χαρτιά, όπου ακόμη και σήμερα δεν ξέρουμε το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης αυτής της ιδιαίτερα ευάλωτης πληθυσμιακής ομάδας. Όταν πάει να αναζητήσει στοιχεία για τον ακριβή αριθμό των θανάτων από COVID, ανά ηλικία, ανά επάγγελμα, ανά εργασιακή σχέση, δεν έχουμε τέτοια στοιχεία ακόμη στην Ελλάδα. Όταν πάει να καταγράψει στοιχεία σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό στα νοσοκομεία, δεν έχουμε
τέτοια στοιχεία. Και υπάρχει μια κεφαλαιώδης αντίφαση. Η ανυπόρεια του κράτους να καταγράψει, να ψηφιοποιήσει βασικά κοινωνικά υγειονομικά δεδομένα και ταυτόχρονα η ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα και σπουδή που έχει όταν καλείται, για παράδειγμα, να ψηφοποιήσει πληστηριασμούς, να ψηφιοποιήσει διαδικασίες για να διευκολύνει τις άμεσες ξένες επενδύσεις κ.ο.κ. Είναι μια αντίφαση την οποία εγώ την καταγράφω και σαν ερευνητής αλλά και σαν... Όχι, δεν είναι αντίφαση. Είναι συστατικό στοιχείο της εξουσίας διαχρονικά, διότι και επικοινωνιακά πουλάει η κοινωνία της πληροφόρησης και όλα στο wallet, ακόμη και των νεκρών των τεμπών, μιας και το αναφέρατε, στο wallet τα στοιχεία ταυτότητας, τα πάντα, και μετά δεν ξέραμε καν τους αγνοούμενους, έτσι, ούτε το τι εισιτήρια κόπηκαν. Πόλο δε εδώ, που καλά το είπατε, και να σας υπενθυμίσω ότι για τη διαχείριση πανδημίας η βάση δεδομένων του ΕΟΔΗ ήταν κλειδωμένη για τους ερευνητές. Οι έχοντες και κατέχοντες είχαν πρόσβαση μόνο. Ισχύει αυτό που λέτε. Έχω και εγώ προσωπική εμπειρία από την συγκεκριμένη βάση δεδομένων και την πρόσβαση στα στοιχεία. Έχουμε γράψει σαν ερευνητική ομάδα εδώ στην Θεσσαλονίκη κατ' επανάληψη για αυτό το ζήτημα. Αλλά η αντίφαση που περιέγραψα πριν έχει πολιτική ερμηνεία και είναι, κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε, ένα σύμπτωμα ενός κράτους το οποίο είναι εχθρικό πολλές φορές στα συμφέροντα των πολλών και φιλικό, ψηφιοποιημένο, επιτελικό στα συμφέροντα των λίγων. Αυτό είναι το σύμπτωμα το οποίο, αυτό είναι, νομίζω, αυτή είναι η ερμηνεία, νομίζω, του συμπτώματος που περιέγραψα πριν. Τώρα, κύριε Κονδύλη, πριν μου πείτε τα βασικά συμπεράσματα αυτής της εντυπωσιακής έρευνας μελέτης, θέλω να μου πείτε, συγκεντρώνοντας το υλικό, τι είναι αυτό που για σας προκάλεσε σε εσάς, παρότι είστε στο χώρο, σοκ, δηλαδή το μη αναμενόμενο, αυτό που δεν το είχατε υπολογίσει και το βρήκατε μπροστά σας ως στοιχείο, εσείς προσωπικά. Δεν μας εντυπωσίασε κάτι. Αυτό το οποίο κάναμε είναι αποτυπώσαμε σε αριθμούς αυτό το οποίο ούτως ή άλλως ξέραμε και επικοινωνούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλες οι μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις στον χώρο της υγείας. Δείτε τις παρεμβάσεις, πάρτε τις παρεμβάσεις, καταγράψτε τις παρεμβάσεις, για παράδειγμα, της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών. Καταγράφει με εκτιμήσεις πολλές φορές την υποστελέχωση και την αποδιάρθρωση των δημόσιων νοσοκομείων και των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ελλάδα. Αυτό το οποίο εμείς κάναμε είναι καταγράψαμε, αποτυπώσαμε σε αριθμούς αυτά τα οποία τόσο καιρό κατήγγυλαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και πολλές φορές οι καταγγελίες τους αντιμετώπισαν τον χλεβασμό ή, αν θέλετε, την αφισβήτηση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Λοιπόν, για πάμε στα βασικά συμπεράσματα, γιατί εγώ αυτό που έβγαλα πολύ γρήγορα κοιτώντας τι, πέρα από την υποστελέχωση των νοσοκομείων της χώρας και ιδίως παρότι όλη η χώρα κούμπησε πάνω τους τα δημόσια νοσοκομεία στην πανδημία, τα δημόσια, το τονίζω αυτό, παραμένουν υποστελεχωμένα. Όμως, αυτό που πολύ πρόχειρα αντιλαμβάνομαι, κύριε Κονδύλη, είναι ότι ακόμη και τα νούμερα που μας δίνουν με προσλήψεις, ακόμη και αυτά δεν μας λένε την αλήθεια. Ενώ είναι πραγματικοί αριθμοί, θα πρέπει να εντρυφήσει κάποιος στα ποιοτικά του στοιχεία για να καταλάβει ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Και τι εννοώ, όταν λένε για προσλήψεις, δεν λένε και το παρασύνθημα ότι μιλάμε για συμβάσεις δίμηνες, τρίμηνες, εξάμηνες, οκτάμηνες ή επικουρικούς ή ακόμη και ιδιώτες που έρχονται με σύμβαση μέσα στο δημόσιο. Λένε προσλήψεις γενικώς. Οπότε λέει ο άλλος που το ακούει, εντάξει παιδιά, γίνεται μια προσπάθεια. Αν δεν είναι έτσι. Ναι. Είναι σωστή η παρατήρησή σας. Τώρα εμείς καταγράφουμε το ποιο είναι το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο εργάζεται αυτή τη στιγμή στο σύστημα υγείας. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι στο σύστημα υγείας είναι οι προσλήψεις μείον οι συνταξιοδοτήσεις. Είναι αυτοί που τελικά μένουν μέσα στο σύστημα. Όταν κανείς επικοινωνεί στοιχεία προσλήψεων χωρίς να επικοινωνεί στοιχεία συνταξιοδοτήσεων ή αποχωρήσεων, λέει τη μισή αλήθεια και προφανώς μάλλον εξυπηρετεί ανάγκες επικοινωνιακές και όχι ουσιαστικές, δηλαδή το τι τελικά ανθρώπινο δυναμικό έχουμε στο ΕΣΥ. Τώρα, τα στοιχεία τα οποία έχουμε και δεν χρήζουν και δεν χωρά αμφισβήτηση αυτών είναι ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δηλαδή την τριετία 2019 έως και τον Δεκέμβριο του 2022,
το προσωπικό στα νοσοκομεία του ΕΣΥ αυξήθηκε, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία του ΕΣΥ αυξήθηκαν κατά 7.200 περίπου εργαζόμενους. Το 95% αυτών των εργαζόμενων αφορά σε επικουρικό προσωπικό με μονοετής ή διετής συμβάσεις. Να το πω με άλλα λόγια για να γίνει κατανοητό. Η χώρα ήρθε κατά τη διάρκεια της πανδημίας αντιμέτωπη με την σημαντικότερη, πιο σφοδρή υγειονομική κρίση του τελευταίου αιώνα. Επίσης, κατά τη διάρκεια της τριετίας, το υπογραμμίσατε κι εσείς, τα νοσοκομεία του ΕΣΥ ανέλαβαν εξ ολοκλήρου τη διαχείριση των COVID-19 περιστατικών. Τρίτο στοιχείο είναι ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας υπήρξαν πολιτικές δημοσιονομικής χαλάρωσης, δηλαδή πολιτικές οι οποίες επέτρεπαν, επεκτατικές πολιτικές, σε εισαγωγικά, οι οποίες επέτρεπαν, δεν υπήρχε κάποιος περιορισμός ως προς τις προσλήψεις του ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα στον χώρο της υγείας. Άρα, η χώρα ήταν αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη κρίση του τελευταίου αιώνα, υγειονομική κρίση του τελευταίου αιώνα. Το ΕΣΥ ανέλαβε μόνο του τη διαχείριση της πανδημίας. Σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ελλάδα είχαμε συνθήκες δημοσιονομικής χαλάρωσης και εμείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας αυξήσαμε το μόνιμο προσωπικό στα νοσοκομεία του ΕΣΥ κατά 321 άτομα. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της έκθεσης. Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε συνολικά εικόνα, γιατί έχετε πάει από ένα εύρος όταν η χώρα μπαίνει στα μνημόνια και εκεί ένα ούτως ή άλλως προβληματικό ΕΣΥ απογειώνει τα προβλήματά του με την αποψήλωσή του. Όλη αυτή τη χρονική συνέχεια, τι συμπεράσματα βγαίνουν μέχρι σήμερα? Ναι, καταρχήν να θυμίσω ότι την περίοδο 2009-2015, δηλαδή στην πρώτη φάση της οικονομικής κρίσης, τα πρώτα δύο μνημόνια που είχαμε και τους βασικούς περιορισμούς στις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, θυμόσαστε τότε ότι είχαμε εξαναγκασμό, κατάργηση, απόλυση των συμβασιούχων, είχαμε πρόορες συνταξιοδοτήσεις, είχαμε αποχωρήσεις εργαζόμενων χωρίς να δικαθίστανται. Το ΕΣΥ κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ιδίως κατά την πρώτη φάση της οικονομικής κρίσης το 2009-2015, έχασε περίπου 19.000 εργαζόμενους, δηλαδή περίπου το 20% του ανθρώπινου δυναμικού του. Υπολογίζουμε δε, με βάση τα στοιχεία, ότι το 50% αυτών των εργαζόμενων οι οποίοι έφυγαν από το σύστημα, αποσύρθηκαν από το σύστημα υγείας, ήταν κλινικό προσωπικό, δηλαδή γιατροί, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό. Τώρα, αν συνδυάσετε αυτή την ραγδαία αποδυνάμωση σε ανθρώπινο δυναμικό του ΕΣΥ κατά τη διάρκεια της κρίσης με τη μισθολογική απαξίωση των εργαζόμενων οι οποίοι παρέμειναν στο ΕΣΥ, αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση που δημιουργήθηκε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας κατά τη διάρκεια της κρίσης ήταν οριακή. Ενδεικτικά αναφέρουμε στην έκθεση ότι υπήρξαν μελέτες κατά τη διάρκεια της κρίσης οι οποίες έδειχναν ότι 6 στους 10 εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ήταν βαθιά απογοητευμένος από τις συνθήκες εργασίας, τους ρυθμούς εντατικοποίησης εργασίας. Υπήρχαν μελέτες που έδειχναν ότι 1 στους 3 ειδικευόμενους ιατρούς κατά τη διάρκεια της κρίσης στα νοσοκομεία του ΕΣΥ υπέφεραν από συμπτώματα επαγγελματικής εξουθένωσης, το γνωστό burnout. Δηλαδή περιγράφουν αντικειμενικά οι αριθμοί, περιγράφουν αυτό το οποίο επιβεβαιώνουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι με τις παρεμβάσεις του, περιγράφουν μια πολιτική κυριολεκτικής καταστροφής του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και επιτρέψτε μου μια παρένθεση. Όταν μιλάμε για το ανθρώπινο δυναμικό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, μιλάμε για την καρδιά του Συστήματος Υγείας. Το Σύστημα Υγείας, συγχωρέστε με, δεν είναι ούτε τα ντουβάρια, ούτε τα μηχανήματα. Τα συστήματα υγείας στηρίζονται κατά βάση στο ανθρώπινο δυναμικό τους. Όταν επιτίθεσαι στο ανθρώπινο δυναμικό, όταν δηλαδή το απαξιώνεις μισθολογικά, όταν το συρρυκνώνεις αριθμητικά με αποτέλεσμα να εντατικοποιείται η εργασία του, πρακτικά επιτίθεσαι στην καρδιά του συστήματος υγείας και η επίθεση αυτή θα έχει ευθεία αντανάκλαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ενδεικτικά να σας πω, κύριε Σαχίνη, σήμερα το πρωί διάβαζα μελέτη, δημοσιεύτηκε στο BMJ για τα Βρετανικά νοσοκομεία, η οποία δείχνει ότι μείωση του νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, τη μείωση του νοσηλευτικού προσωπικού σχετίζεται με αύξηση της ενδονοσοκομιακής
θνησιμότητας. Δηλαδή υπάρχει εθίαση σχέτιση ανάμεσα στο βαθμό στελέχωσης ενός νοσοκομείου και στους ποιοτικούς δείκτες, στην ποιότητα δηλαδή των παρεχόμενων υπηρεσιών τις οποίες δίνει το νοσοκομείο και τελικά στα αποτελέσματα υγείας των νοσηλευωμένων. Πρακτικά αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε τι αριθμό υπολείπεται? Και ιατρικό και όχι μόνο ιατρικό προσωπικό. Η έκθεση δείχνει ότι με βάση τις πιο, αν θέλετε, μετριοπαθείς εκτιμήσεις υπολογίζουμε ότι σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει περίπου κατά 9.000 εργαζόμενους λιγότερους σε σχέση με το 2009, δηλαδή τα προοικονομικής κρίσης επίπεδα. Αν δεν υπολογίσουμε ότι τους ρυθμούς αύξησης τη δεκαετία προοικονομικής κρίσης, δηλαδή το 2000-2009 και το προβάλλουμε στο μέλλον, μπορούμε να υπολογίσουμε ότι σήμερα το ΕΣΥ υπολείπεται περίπου κατά 14.500 εργαζόμενους σε σχέση με τον αριθμό τον οποίο αναμέναμε αν δεν είχε μεσολαβήσει οικονομική κρίση. Να το πω με πρακτικούς όρους, για να ανατάξουμε το ΕΣΥ τα υποστελεχωμένα επίπεδα του προοικονομικής κρίσης θα χρειαζόταν σήμερα να κάνουμε 15.000 προσλήψεις υγειονομικών πέραν των προσλήψεων σε αντικατάσταση των συνταξιοδοτήσεων και να μονιμοποιήσουμε τους 11.000 επικουρικούς εργαζόμενους, γιατρούς και νοσηλευτές, αυτοί είναι οι επικουρικοί εργαζόμενοι, στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Λοιπόν, θέλω πολύ γρήγορα να ακούσετε σχόλια ακροατών και να δίνετε γρήγορες απαντήσεις, γιατί θα πάμε μετά σε μια ηχογραφημένη συνομιλία με έναν από τους ερευνητές, για σας γνώριμο, τον κύριο Μιχάλη Τερζάκη, συμπατριώτη μας, ο οποίος πια βρίσκεται στη Βενεζουέλα, κάνει την ειδικότητά του μέσω προγράμματος από... Στη Βολιβία νομίζω είναι. Στη Βολιβία, ναι, μπερδεύτηκα, έχετε δίκιο. Λοιπόν, λέει εδώ ο Σπύρος, στα κέντρα υγείας δεν υπάρχουν όλες οι ειδικότητες και σου λένε πήγαινε στο νοσοκομείο που με την υποστελέχωση γίνεται επίσης χαμός. Συμφωνείτε, λέει κύριε Κονδύλη, ότι είναι μια πραγματικότητα αυτή? Αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι αυτή που βιώνει καθημερινά ο πολίτης και ο χρήστης των υπηρεσιών υγείας. Μάλιστα. Άλλος φίλος, ο Ηλίας, λέει: το νοσοκομείο Λαμίας, όπου και ζω, αντιμετωπίζει προβλήματα από την οικονομική κρίση και την πανδημία που οδήγησαν τα τμήματά του σε κατάσταση οριακής λειτουργίας με κλινικές στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Η υποστελέχωση είναι το πρώτο απ' όλα. Επιβεβαιώνει δηλαδή αυτό που περιγράφεται στην έρευνά σας. Ο Αντώνης, μόλις ψήφισαν και δυστυχώς εφάρμοσαν νόμο ώστε να κοπούν μαχαίρι παρατασιούχοι η ειδίκευση, αποτέλεσμα να διάσουν τα νοσοκομεία. Ισχύει αυτό? Ισχύει αυτό. Μάλιστα. Ισχύει. Ο Σάκης, από τη Θεσσαλονίκη, έχω την εντύπωση και μιλώντας με φίλους που εργάζονται στο ΕΣΥ, το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται με προσλήψεις, αλλά με αλλαγή φιλοσοφίας. Για παράδειγμα, κέντρα υγείας πρωτοβάθμιας περίθαλψης με ασθενοφόρα το ΕΚΑΒ επιτόπου, με ειδικότητες βασικές και γιατρούς απλά για συνταγογράφηση. Έπειτα αποκέντρωση σε νοσοκομεία και ενίσχυσή τους, όχι κατάργηση. Και νομίζω είναι πολιτική απόφαση και όχι θέμα οικονομικό. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβές αυτό που λέει ο ακροατής σας. Είναι μια άποψη, την ακούω. Υπάρχει επίγον ζήτημα για την στελέχωση των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Από εκεί και πέρα, στρατηγικά, αυτό το οποίο προφανώς χρειάζεται είναι η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα με επικέντρωση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία προοδευτικά σε βάθος πολλών ετών θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μια, αν θέλετε, αποσυμφόρηση των νοσοκομείων. Αλλά σήμερα χρειάζεται επιγόντως η ανάταξη των νοσοκομείων του ΕΣΥ, τα οποία λειτουργούν με οριακό προσωπικό, σε οριακές συνθήκες, σε συνθήκες δηλαδή οι οποίες δύναται να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Άρα υπάρχει επίγουσα ανάγκη για τη στελέχωση των νοσοκομείων. Μάλιστα. Κοιτάξτε τώρα, λέει εδώ ο Ηλίας, συνονόματός σας. Ερώτηση, λέει, προς τον κύριο Κονδύλη. Ο κόσμος δεν πεθαίνει από COVID πλέον ή δεν συμφέρει πολύ να πεθαίνουν τώρα? Αυτό δεν το έχει καταλάβει κανείς τι συμβαίνει με την εν λόγω ασθένεια. Έχει πέσει μαύρο στην υπόθεση. Γιατί? Εξακολουθεί ο κορονοϊός, εξακολουθεί και είναι ανάμεσά μας και προφανώς εξακολουθούν να υπάρχουν και μολύνσεις και να υπάρχουν και θάνατοι, κυρίως σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, κυρίως δηλαδή ηλικιωμένους ή συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν συνοσηρότητα. Ισχύει, αυτό είναι το ένα δεδομένο, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και το δεύτερο δεδομένο, ότι πλέον
η θνησιμότητα από COVID έχει συντριπτικά ελαττωθεί και η θνητότητα, αν θέλετε, από COVID έχει συντριπτικά ελαττωθεί εξαιτίας του ότι και το νέο στέλεχος είναι λιγότερο επιθετικό, αλλά και, αν θέλετε, των καλύτερων θεραπευτικών παρεμβάσεων τις οποίες διαθέτουμε. Άρα ναι, είναι ένα επακτό γεγονός, συνεχίζεται, αλλά ο βαθμός επικινδυνότητας σε σχέση με αυτά τα οποία βιώναμε πριν ένα ή δύο χρόνια είναι σαφώς μικρότερος. Θέλω να επιστρέψω στη μελέτη, με αυτή θέλω να κλείσουμε. Αν λοιπόν έχουμε μια συνολική απώλεια όλα αυτά τα χρόνια 19.000 εργαζομένων, δηλαδή στην ουσία είμαστε σε οριακές καταστάσεις για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και όπως είπατε στον ιδιωτικό τομέα είναι μαύρο σύννεφο το τι ακριβώς συμβαίνει, όχι στα κέρδη, εννοώ στο πώς λειτουργεί, τότε το ερώτημα, κύριε Κονδύλη μου, είναι αν χρειάζεται να συζητηθεί και προεκλογικά, αν θέλετε, μία σοβαρή στρατηγική πάνω στα ζητήματα υγείας, ξεκινώντας από την πρωτοβάθμια, που στη χώρα είναι άλλη μεγάλη μαύρη τρύπα, όλοι ομνίουν στην πρωτοβάθμια, ελάχιστα γίνονται, και αν σε αυτή την κατεύθυνση η πρώτη προτεραιότητα είναι να κάνουμε τα νοσοκομεία νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, ότι η υγεία θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο της συζήτησης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει η κατάσταση στην υγεία να αποτελέσει και κριτήριο ψήφου. Επιτρέψτε μου όμως, κύριε Σακίνη, να πω το εξής. Στην αρχή της συζήτησής μας ανέφερα μία βασική αντίφαση, την οποία διαπίστωσα ως ερευνητής. Την αντίφαση αυτή που σας έλεγα για το κράτος, το φιλικό, το ψηφοποιημένο και επιτελικό, εκεί που είναι να διευκολύνει συμφέροντα και επενδύσεις, και το απόμακρο και εχθρικό στον πολίτη όταν έχει να καταγράψει υγειονομικές κοινωνικές ανάγκες. Επιτρέψτε μου να σημειώσω και άλλη μία αντίφαση, την οποία τη θεωρώ σημαντική και, σημαντική και για την πολιτική συζήτηση για τα θέματα της υγείας. Μία μεγάλη αντίφαση η οποία παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του COVID είναι καταρχήν η απροθυμία να ενισχύσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο κατά τεκμήριο, κατά ομολογία, κατά κοινή ομολογία, σήκωσε κατά αποκλειστικότητα το βάρος διαχείρισης της πανδημίας, και από την άλλη, αυτό το οποίο παρατηρούμε και βλέπουμε εμείς οι ερευνητές, είναι μία έκρηξη της κερδοφορίας των ιδιωτικών επιχειρηματικών κλάδων στον κλάδο της υγείας. Ενδεικτικά να σας πω, κύριε Σακίνη, ότι το 2020, εν μέσω δηλαδή οικονομικής ύφεσης, εν μέσω πανδημίας, οι ελληνικές εξαγωγικές φαρμακοβιομηχανίες στην Ελλάδα σημείωσαν κέρδη προφόρων της τάξης των 227 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ρεκόρ πενταετίας, για να καταλάβει κανείς τα μεγέθη. Τα μεγέθη αυτά αντιστοιχούν με την πρόσληψη 11.000 εργαζόμενων στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Δεύτερο παράδειγμα. Μάλιστα. Και να πω εγώ ότι έχουμε 235 φάρμακα σημερινή ανακοίνωση του ΕΟΦ σε έλλειψη εδώ. Μάλιστα. Μα για να καταλαβαίνουμε. Δεύτερο παράδειγμα. Οι ελληνικές εισαγωγικές φαρμακοβιομηχανίες, οι γνωστές πολυεθνικές, Novartis, Abbott, Johnson & Johnson κτλ. Επίσης το 2020, εν μέσω οικονομικής κρίσης, σας θυμίζω, το 2020 η ελληνική οικονομία είχε ύφεση της τάξης του μείον 9,8%, τόσο μειώθηκε το ΑΕΠ. Οι ελληνικές λοιπόν εισαγωγικές φαρμακοβιομηχανίες, εν μέσω πανδημίας το 2020, εν μέσω ύφεσης, σημείωσαν καθαρά κέρδη προφόρου 230 εκατομμύρια ευρώ. Για να καταλάβει κανείς τα μεγέθη, αυτό αντιστοιχεί με την άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο σύνολο των 84.000 εργαζόμενων στα νοσοκομεία του ΕΣΥ σήμερα. Αυτή είναι μια αντίφαση, δηλαδή η κερδοφορία αυτών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας, και από την άλλη η συρρήκνωση και η αποδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο κατά τεκμήριο σήκωσε το βάρος της πανδημίας, είναι μια αντίφαση η οποία μόνο με πολιτικούς όρους μπορεί και πρέπει να επιληθεί. Πριν σας αποχαιρετήσω, αφού σας ευχαριστήσω, θέλω να προσθέσω αυτό που μου στείλαν εδώ ακροατές, την παραίτηση του γιατρού της Σερίφου που ήρθε από τη Σουηδία το 18 για να ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, του κυρίου Θανάση Κοντάρη, την οποία συνοδεύει με μια συγκλονιστική επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας. Ταυρόντιξο άνθρωπος, επιστρέφοντας από τη Σουηδία, δεν άντεξε άλλο, φεύγει
Λέει ότι είμαι διορισμένος ως γενικός γιατρός, 4,5 χρόνια επιμελητής Β και 3 μήνες επιμελητής Α, και δεν κατάφερα ποτέ να οργανώσω την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αιτία, το γεγονός, εκτός όλων των άλλων, ότι εκτελώ και χρέη επιγοντολόγου και όχι γενικού οικογενειακού γιατρού και ορίστηκα και προσωπικός γιατρός χωρίς να ερωτηθώ γι' αυτό, κάτι που αδυνατό να υπηρετήσω ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες στη Σέριφο, ύστερα από εμπειρία 10 ετών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Σουηδίας. Τονίζω ότι όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα για την οργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι αποτυχημένες οι προσπάθειές τους από τη γέννησή τους και το Υπουργείο Υγείας δεν έλαβε ποτέ σοβαρά υπόψη του την ισιωτικότητα και τη σημαντικότητα των κυκλάδων, λέει εδώ αυτός, ο γιατρός που φεύγει απογοητευμένος. Άλλοι θα πούν για τα Δωδεκάνησα, άλλοι για το Βορειοανατολικό Αιγαίο, άλλοι για το Ιόνιο, άλλοι για την Κρήτη, άλλοι για τις περιφέρειες. Αυτή είναι η εικόνα στην ουσία, κύριε Κονδύλη. Αυτή είναι η εικόνα, το ξέρουμε, ανεκδοτολογικά το ξέρουμε από συναδέλφους. Καθημερινά γίνονται παραιτήσεις ιδίως στα κέντρα υγείας. Είναι ένα, αν θέλετε, ακραίο σύμπτωμα αυτής της συνθήκης της μαζικής υποστελέχωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπου έχεις όχι μόνο γιατρούς, νοσηλευτές οι οποίοι γίνονται πολυεργαλεία μέσα στα νοσοκομεία, δεν έχουν σαφή καθηκοντολόγια, όταν υπάρχει έλλειψη θα κάνεις τα πάντα. Θα κάνεις και τον εντατικολόγο, θα κάνεις και τον επιγοντολόγο, θα κάνεις και τον γενικό γιατρό, ταυτόχρονα θα κάνεις και τον εργαζόμενο που θα διαχειρίζεται τα COVID-19 περιστατικά. Αυτά είναι τα συμπτώματα, γι' αυτό και έλεγα πριν ότι υπάρχει επίγουσα ανάγκη ανάταξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας με πρώτο και βασικό ζήτημα την επιδιώθωση της υποστελέχωσης, της χρόνιας υποστελέχωσης του, ιδίως μετά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Μάλιστα. Και θέλω να πω και κάτι να τα ακούσετε προς ένα ακροατή, το Βασίλη που μου στέλνει εδώ, να λεχθεί παρακαλώ πολύ ότι ο κύριος Κονδύλινς είναι υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ. Και τι πάει να πει αυτό? Εδώ μιλάει ως αναπληρωτής καθηγητής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, πολιτικής υγείας στο τμήμα ιατρικής του ΑΠΘΙΤΑ, εκ μέρους του Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία, πολιτικής υγείας και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Το ότι είναι υποψήφιος με ένα κόμμα αλλοιώνει τις διαπιστώσεις μελέτης, αυτό θέλει να μας πει ο ακροατής. Παρακαλώ πολύ να εξηγηθεί, δεν το κατάλαβα. Γούστο του, και καπέλο. Ναι, εντάξει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό τώρα εγώ, αλλά το διαβάζω γιατί ποτέ δεν λογοκρίνω τα σχόλια, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η επισήμανση. Αυτό είναι δηλαδή, από όλα όσα είπε ο κύριος Κονδύλης, αυτό. Εντάξει, εκτός αν θέλει να σας ευχηθεί καλή επιτυχία, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, κύριε Κονδύλη, θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί αυτή η έρευνα, πέρα από το ότι είναι γροθιά στο στομάχι, στα όσα λέγονται και μαγειρεύονται με αριθμούς, αποδεικνύει την ανάγκη για να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, εκτός αν θέλουμε, λέω εκτός αν θέλουμε, άλλο πράγμα, όποιος έχει πληρώνει και επιβιώνει, όποιος δεν έχει ας πάει στο σωρό, δεν ξέρω. Θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά και για να καταλάβουν οι ακροατές τι εννοώ, θα πάω τώρα σε αυτό που ηχογραφήσαμε με το συμπατριώτη μας, μέλος της ομάδας σας, εκεί που κάνατε την έρευνα, τον κύριο Μιχάλη Τερζάκη, γιατρό με μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία, Πολιτική Υγεία, στο τμήματος ιατρικής του ΑΠΘΙΤΑ, στη Βολιβία, για να καταλάβουμε εκεί που δεν είχαν δημόσιο σύστημα υγείας, πώς 15 χρόνια προσπαθούν να το κτίσουν και τι διαφορές έχουμε, και χάρη στην υπερπροσπάθεια χιλιάδων ανθρώπων, έστω και αυτό το οριακό υπάρχει ακόμη εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Κονδύλη.